1974, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα, στον οποίο εκπροσωπούνται εργαζόμενοι, εργοδότες, επαγγελματίες και αγρότες. Προπατών όμως για μας πρόκειται για ένα θεσμοθετημένο εκφραστή κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας, που έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για την γενική πολιτική της χώρας και ιδίως τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Και λέω τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, γιατί είναι κάτι το οποίο θα συναντήσουμε μπροστά μας και εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, σαν κίνημα αλλαγής, θεωρούμε ότι μπορείτε να αποτελέσετε ένα σημαντικό πυλώνα διαλόγου αλλά και ουσιαστικών πολιτικών λύσεων σε αυτή την προσπάθεια. Η σημαντικότητα μάλιστα και του θεσμού και την ανεγκαιότητα του ρόλου σας έγινε σε σημαντικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, όπως η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η καταπολέμηση της φτώχειας, η οικονομική ρύθμιση, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η επίλυση των πολιτικών κρίσεων και η κλιματική αλλαγή. Ζητήματα δηλαδή τα οποία ταλανίζουν όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και ολόκληρο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως, καλείστε να εστιάσετε και στην πρόθεση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρεπής εργασίας. Και θέλω να πω ότι καθώς η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμη θέση και αναγνωρίζοντας πως υπάρχει η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου με ευρεία φυσικά συνένεση και μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και των παραγωγικών τάξεων και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωσή του, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως στο κοντινό παρελθόν μας η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος εκπώνησε σχετικό σχέδιο ως αποτέλεσμα διετούς διαλόγου μεταξύ 24 φορέων, το οποίο όμως και αποτέλεσε δυστυχώς μόνο ένα σημαντικό εγχειρίδιο μελέτης, καθώς αν και έγινε ευρέως αποδεκτό από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, δεν ήταν τελικά αρκετό ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των προτινόμενων πρωτοβουλειών. Δεν είναι όμως ο κατάλληλος χώρος για τέτοιες κουβέντες, όμως είναι σημαντικό να δούμε τη δουλειά η οποία γίνεται και να την εντάξουμε σε ένα ευρύτερο εθνικό σχέδιο το οποίο θα έχει ανάγκη η χώρα μας από εδώ και πέρα. Οφείλω λοιπόν να επισημάνω, όπως πολύ ορθά έπραξε η Επιτροπή κατά τη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου, πως η συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων στο σχεδιασμό των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων είναι μια απαραίτητη συνθήκη και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την ανταγωνιστικότητα και για την ποιότητα που αντιμετωπίζουμε τώρα των εργασιακών σχέσεων και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στη βάση λοιπόν αυτής της καθολικής συμμετοχής και του διαλόγου πρέπει να εξεταστούν νέες συνεργασίες, νέα πρότυπα, νέες πλατφόρμες με αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών, με διεύρυνση των συνεργασιών σε επίπεδο βαδιανίων, με στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και προώθηση προσφυγικά των περιβάλλων πρακτικών.